και τι ωραίος Φεβρουάριος, καλοκαιρινός μας φεύγει. Μάλλον έρχεται η Άνοιξη με τα όλα της, βέβαια και με την καραντίνα της όπως πάντα. Εμείς όμως δεν βαλτώνουμε, γιατί ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι ένα παραμύθι και έτσι την παρουσιάζουμε. Και όπως και εσείς βλέπετε, μαζί μας είναι οι καλοί φίλοι η Νάντια Ηλιοπούλου, η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, η Νάντια Ηλιοπούλου, η φίλη μας, που άλλωστε έχεις ξαναέρθει κοντά μας εδώ, τώρα εξ αποστάσεως δυστυχώς, λόγω καραντίνας. Καλησπέρα, Νάντια. Καλησπέρα, Ολυμπία. Χαίρομαι πολύ που ξαναείμαι κοντά σας. Έστω και έτσι. Εγώ νιώθω ότι είμαι δίπλα σας αυτή τη στιγμή. Μας είχατε ξαναέρθει κοντά μας και είχαμε παρουσιάσει τον Ψιθυρούλη, το παραμύθι εδώ, μαζί με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο, με μουσική, με την κοπέλα που κάνει το σχέδιο, ξεχνάω το όνομά της. Κανελόπουλος, Βασίλης Κανελόπουλος, ναι. Και η Ευαγγελία Σταυρινούδη ήτανε. Ήταν άρρωστη νομίζω και δεν ήρθε, κάτι τέτοιο. Και είμαστε με τον Βασίλη μόνο. Α, ωραία. Ο Βασίλης έχει κάνει πολλή δουλειά, βλέπω. Έχει γράψει και τραγούδια. Βλέπω κάνει δουλειά. Και τα δύο παιδιά προχωράνε και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί, είναι παιδιά δικά σου. Τα νέα παιδιά, ναι. Βέβαια. Το ξέρω. Και γι' αυτό σ' αγαπώ, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τα παιδιά. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που είχες μια ιδέα να ασχοληθείς και με την παιδιοθεραπεία. Μπράβο. Ναι, ναι. Για πες με αυτό πώς έγινε και ξεκίνησε. Πάντα λάτρευα την ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία. Ήθελα πάντα να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και ιδιαίτερα να στραφώ στα παιδιά. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος του παιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχει ανάγκη. Μ' άρεσε η εξερεύνησή του, γιατί και εμείς οι μεγάλοι κρύβουμε ένα παιδί μέσα μας πάντα. Δεν έχει φύγει το παιδί που έχουμε μέσα μας. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Καθόλου. Ξέρεις ότι σε αυτό είμαι υπέρ. Άλλωστε εγώ γι' αυτό είμαι διαβίου μαθήτρια, για να είμαι παιδί πάντα. Έτσι, γι' αυτό επιλέγω τη μάθηση. Ναι. Και άρα η αγάπη σου για τα παιδιά σε έκανε να ασχοληθείς και με αυτό και να γράφεις και παραμύθια. Με τη λογοτεχνία ξέρω ότι είχες ξεκινήσει. Με τη λογοτεχνία από μικρή έχω ασχοληθεί, ακόμη πηγαίνοντας από το δημοτικό. Είχα πολλά ερεθίσματα, γιατί και η γιαγιά μου κατά κάποιο τρόπο της άρεσε να λέει παραμύθια, να μου λέει και να αφηγείται και εκείνη διάφορες ιστορίες από τη ζωή της, πράγμα το οποίο, ξέρεις, στα μάτια ενός μικρού παιδιού είχα φτιάξει εικόνες, φανταζόμουν διάφορα, τα οποία μετά τα επεξεργαζόμουν και ήθελα να φτιάξω τις δικές μου ιστορίες. Και πάνω εκεί άρχισε το ταξίδι μου με τη γραφή και τον κόσμο της λογοτεχνίας. Να σκεφτείς, έγραφα στους στίχους του σπιτιού, πίσω από τα κάδρα, γιατί φώναζε η μαμά μου που έγραφα στους στίχους, στιχάκια, διάφορες, ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό. Ξέρω ότι έχεις κάνει και έχεις βγάλει και ποιήση, έτσι δεν είναι? Έχω βγάλει και ποιήση, έχω κάνει αρκετά, άλλα ποίηματα έχω εκδώσει, άλλα ποίηματα έχουν εκδοθεί από τον τότε εκδοτικό Οικοζάθεων Πυρ. Με τον Γιώργο τον Δρυμονιάτη, έναν εξαιρετικό άνθρωπο που με στήριξε πολύ στα βήματα αυτά και στο τόλμημα να βγάλω τα ποιήματά μου, γιατί τα κρατούσα, δεν ήθελα να τα μοιραστώ, αλλά ήταν, θεωρώ, λάθος, γιατί είναι ωραίο να μοιράζεσαι αυτά που σκέφτεσαι με τους άλλους, γιατί μπορούν να βρουν και αυτοί μέσα από αυτό που γράφεις πολλά κοινά. Είναι ωραίο να μεταφέρεις τη γνώση και να την ανταλλάζεις, να υπάρχει αλληλεπίδραση στη γνώση. Το Δεντρόσπιτο, πώς έτσι, πώς εμπνεύστηκες, είναι ένα παραμύθι που γράφτηκε πριν την καραντίνα, έτσι δεν είναι? Πριν την καραντίνα και έτυχε μέσα στην καραντίνα. Να ολοκληρωθεί. Περίεργο το ταξίδι του αυτό.
Μπορώ να πω πάρα πολύ ωραία εμπειρία είναι, παρόλο που είναι άσχημη όλη η κατάσταση που διανύσαμε και διανύουμε με όλο αυτό, αλλά θεωρώ πως έχει το μήνυμα του Δεντρόσπιτου, έτσι έχουμε και εμείς μία αισιοδοξία παρόλη την καραντίνα ότι θα τα καταφέρουμε και θα Το φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτο καλύτερο ταιριάζει με μέλλον. την κατάσταση. Μας θα ήθελες να μου πεις από τι ήταν αυτό που... Γιατί έτσι λίγο που το διάβασα, βλέπω ότι έχει μέσα πόνο, χαρά, λύπη. Έχεις βάλει όλα τα συναισθήματα μέσα στο παραμύθι. Αυτό είναι γιατί θέλεις να... Θα σου πω κάτι τώρα. Στα μαθήματα που κάνουμε τώρα της παιδαγωγικής, μιλάμε για το πώς θα κάνουμε τα παιδιά να δουλέψουμε το συνέστημα, την εσυναίσθηση, να Ναι, ναι, δουλέψουμε το συνέστημά τους. Άρα αυτό το παραμύθι είναι ένα παραμύθι που μπορεί μια νηπιαγωγός να το διαβάσει μέσα στον νηπιαγωγείο ώστε να δουλέψει τα συναισθήματα των παιδιών, γιατί τα περιέχει όλα μέσα. βεβαίως και στο εκπαιδευτικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κοίταξε να δεις, εγώ ξεκίνησα να δημιούργησα μάλλον αυτό το παραμύθι, γιατί πάντα είχα την επιθυμία να δοθεί στα παιδιά, είτε είναι τα παιδιά του σχολείου, είτε πρόκειται για την ψυχοθεραπεία. Και εγώ, ορμόμενη μέσα από την ψυχοθεραπεία, να σου πω την αλήθεια, δημιούργησα αυτό το παραμύθι. Ήθελα ένα παραμύθι που να μην έχει το τέλος που δίνουν όλα τα άλλα παραμύθια. Δηλαδή, να μην δώσουμε στα παιδιά, να το πω κάπως απλά, μα σημαίνει τροφή, ότι αυτή είναι η αρχή, αυτή είναι η μέση, αυτή είναι το τέλος. Να τα αφήσουμε με τη φαντασία τους να δώσουν και αυτά τη δικιά τους ερμηνεία και να δουλέψουν πάνω στο παραμύθι. Γιατί έτσι είναι και η ζωή. Δεν μπορείς να τα δίνεις όλα έτοιμα. Πρέπει να προχωρήσουν παραπέρα και τα παιδιά και εμείς οι ίδιοι. Και ήθελα να δώσω ένα τέτοιο παραμύθι, Ένα παραμύθι που συμμετέχουν και τα παιδιά. δίνοντα ερεθίσματα στα παιδιά, να τους ξυπνήσω το συναίσθημα, όπως είπες πριν, τη φαντασία και την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τέτοια μηνύματα και την ευαισθητοποίηση σε κάποια θέματα που υπάρχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά, όπως αυτό που λέμε διαφορετικότητα. Και όμως, όπως μου είπε και ένας πάρα πολύ καλός φίλος, δεν θα το λέμε διαφορετικότητα, που διάβασε και εκείνο το βιβλίο και το πήρε για την εγγονή του. Δεν είναι διαφορετικότητα, απλώς έχουν κάτι το ξεχωριστό αυτά τα παιδιά, κάτι το Μιλάμε ιδιαίτερο. για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και πώς πρέπει τα άλλα παιδιά μέσα στην τάξη να τα αποδέχονται χωρίς να τα βλέπουν για διαφορετικά παιδιά. Στην τάξη, παντού, σε κάθε χώρο. Εντάξει, συνήθως τα παιδιά μιλάμε σε μια τάξη, γιατί εντάξει τώρα Κοίταξε, αυτό το θα μου πεις βιβλίο και δεν το στο πάρκο και έγραψα στο... για όλα τα παιδιά και για κάθε ηλικία, μπορώ να πω. Εντάξει, μπορεί να είναι το νόημά του για μικρά παιδιά, αλλά μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει και ένα παιδί που ψάχνεται, που έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία και έρχεται να συμβουλευτεί έναν άνθρωπο, ένα παιδιοθεραπευτή, ένα ψυχοθεραπευτή, να τον βοηθήσει να δώσει λύσεις. Γιατί αυτό είναι το νόημα, μέσα από την παιγνιώδη μορφή που έχει και το παραμύθι, μέσα από το παιχνίδι των ζώων, μέσα από την εξερεύνησή τους στο δάσος. Όλα αυτά δίνουν το κίνητρο της σκέψης στα παιδιά, να δημιουργήσουν, να φτιάξουν καταστάσεις, να τις βελτιώσουν χίλια δυο, να βρουν λύσεις σε μία δυσκολία, σε ένα πρόβλημα. Πάνω εκεί ορμόμενη έφτιαξα το παραμύθι. Πολύ ωραία. Καλά το κάνεις, γιατί είναι ένα παραμύθι που θα μας βοηθήσει πολύ και στα παιδιά και στους γονείς. Αυτό.
ότι βοηθάει και Και τους επίσης μπορούν μεγάλους. να ζωγραφίσουν πάνω στο παραμύθι και τα παιδιά που βρίσκονται, όπως είπες και εσύ, στο χώρο σου που βρίσκεσαι αυτή τη Εγώ τον στιγμή. ψιθυρούλι τον πήρα πέρυσι σαν παράδειγμα για το σκίτσο, πόσο απλοϊκό ήταν το σκίτσο και πώς πρέπει, γιατί η παιδαγωγή τώρα θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο λυτοί στο τι ζωγραφίζουν τα παιδιά, να μην ζητάνε. Και έφερα τον ψιθυρούλι σαν παράδειγμα ότι τα σκίτσα του ήταν τόσο απλά που μπορεί και ένα παιδί να τα ζωγραφίσει. Ήταν Ναι, πολύ βέβαια. ωραίο παράδειγμα. Περιττό να σου πω ότι οι καθηγήτριες μου είπανε με το καλό θα τελειώσει όλο αυτό να καλέσουμε την κυρία Ηλιοπούλου να μας κάνει μία εισήγηση για το παραμύθι και για το πώς γίνεται βάση εκπαίδευσης για τα παιδιά το παραμύθι. Βέβαια, κοίταξε να δεις, όλα τα παραμύθια είναι εξαιρετικά, τα λατρεύω και έχουν σπουδαίους εικονογράφους, σπουδαίες οι συγγραφείς, οι ιδέες, τα μηνύματα, είναι Και αυτό πάρα τώρα το πολλά. έκανες ακόμα πιο καλύτερο. Το έκανες ώστε να κάτσει το παιδί να ζωγραφίσει. Αυτό Αυτό είναι ακόμα πιο ήθελα. καλύτερο. Και επίσης, Ολυμπία, ήθελα να υπάρχει και ο αντίλογος. Δηλαδή, αν γυρίσεις εσύ και μου πεις διαβάζοντας το παραμύθι ότι εγώ θα ήθελα αυτό αντί για αυτό που έχεις κάνει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήδη έχω πετύχει αυτό για το οποίο το έγραψα. Σε έβαλα στον προβληματισμό και στη σκέψη να σκεφτείς τι άλλο μπορεί να γίνει. Άρα με κέρδισες. Κέρδισες γιατί έβαλες τη σκέψη μου να αρχίσει να δουλεύει, να υπάρχει κριτική σκέψη. Ναι, αυτό Είδες επιδίωξα ότι και ο πια. παππούς που το πήρε Το για την... εδρόσφυτο το αγαπημένο και ελπίζω να το πέτυχα. Το πέτυχες. Μα γι' αυτό το πέτυχες αφού είδες ότι ο παππούς αμέσως σου είπε θα μπορούσαμε και αυτό και αυτό και ο καθένας δηλαδή σου βάζει και ένα... Άρα το καταφέρνεις αυτό που θέλεις. Εντάξει. Όχι, θεωρώ ότι είναι από τα πρότυπα παραμύθια και ο Ψιθυρούλης μου είχε κάνει κλικ γιατί έβλεπα αυτή τη λιτότητα, γιατί το παιδί θέλει απλότητα και λιτότητα. Και τώρα αυτό το παραμύθι που είναι διαδραστικό, δηλαδή που συμμετέχει το παιδί, Ναι, δεν ναι. βαριέται, δεν είναι κάτι που μόνο θα το ακούσει και θα γεννήσει εικόνες, θα φτιάξει αυτός τα χρώματα, θα βάλει τα Ασφαλώς. χρώματα, θα ζωγραφίσει, δεν θα δει μόνο την εικόνα, θα τη φτιάξει κιόλας. Άρα Ναι. είναι ακόμα πιο εκπαιδευτικό. Πιο καλύτερα, ναι. Μπράβο. Τι ήθελα τώρα άλλο να πω. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω Θα σε τον Νίκο. ρώταγα για τον εκδοτικό οίκο γιατί είδα ότι άλλαξε. Πες μας όλο αυτό το που γιατί ξέρω τους αγκαλιάσανε. Αγαπώ πάρα πολύ και τον προηγούμενο εκδοτικό οίκο και κάνω και συνεργασίες ακόμη μαζί τους, αλλά μου αρέσει να προχωράω, να γνωρίζω και Νομίζω καινούριους. ότι ο κύριος Κεφάλας είναι ένας νέος άνθρωπος από Αυτό ό,τι είδα και επειδή ακριβώς, εσύ αυτό πάντα με είσαι τράβηξε. υποστηρικτής των νέων ανθρώπων, γι' αυτό, Μάλλον αυτό με τράβηξε, αλλά εκτός αυτού είναι ένας εξαιρετικός νέος άνθρωπος με πολύ ταλέντο, πολύ δυναμισμό, πολύ δημιουργικότητα και έχει κάνει πάρα πολλά βήματα για το νεαρό της ηλικίας του και τον ευχαριστώ πολύ που στήριξε αυτή μου την προσπάθεια γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια. Ξέρεις, γιατί μέσα στο βιβλίο είναι ζωγραφιές όπως είχαν ζωγραφίσει τα παιδιά. Δεν είναι από κάποιον εικονογράφο που θα φιλοξενούσα σε οποιοδήποτε άλλο παραμύθι. Και στήριξε αυτή μου την προσπάθεια και όλα τα βήματα και μάλιστα που πέσαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία της καραντίνας. Κάναμε δελτία τύπου και είχαμε και κριτικές και από στα κτίριο και από το Έγινα News γιατί στείλαμε το παραμύθι διαδικτυακά σε πολλούς ιστότοπους. Επίσης έχω κάνει δωρεά το παραμύθι αυτό στην βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στην παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη και στην Καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας. Μπράβο.
Μπράβο. Πιστεύω ότι και από τα λόγια που μου είπαν, που ήταν πολύ, πολύ συγκινητικά, ότι χάρηκαν πολύ και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι και το δικό μου βιβλίο στη βιβλιοθήκη τους. Έτσι. Σίγουρα. Να ρωτήσω. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια βέβαια ήταν παρόν ο κύριος Πλούταρχος, προωθώντας όλες αυτές τις προσπάθειες. Το τελευταίο που κάναμε πριν από την εκπομπή σου, πριν έρθω να μιλήσουμε για το βιβλίο, το κάναμε e-book, οπότε μπορεί να το πάρει όποιος θέλει. Μπορεί μέσω ίντερνετ να το αγοράσει και να το... Ναι. Ωραία. Ωραίο αυτό. Αν θέλεις και μέσα από την εκπομπή... Πες το μου αυτό, ναι. Κολλήσα. Όποιος, έχω τη χαρά, επειδή ήρθα μετά από τόσο καιρό κοντά σου, να δώσω το βιβλίο μου. Δεν ξέρω... Επειδή δεν το καταλάβαμε, κόλλησε. Είπες να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Τι, πώς γίνεται αυτό? Όχι, λέω να κάνουμε κλήρωση για να... και όποιος τύχει στην κλήρωση να... Ωραία. Κάνω δωρεάν το βιβλίο αυτό. Πολύ ωραία, θα το κάνουμε αυτό μέσω από το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας. Θα το κάνω και αύριο το πρώτο, βάλω και σε κάποιες ομάδες που είναι με μαμάδες. Εάν θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όποιος θέλει, είτε παιδί παρακολουθεί αυτή την εκπομπή μαζί με το γονιό του ή κάποιος γονιός, να φτιάξει ένα δεντρόσπιτο της φαντασίας του και να στο στείλει ηλεκτρονικά και εμείς μπορούμε να τα κληρώσουμε και ο τυχερός να του στείλω το βιβλίο μου. Καλά, δεν νομίζω να προλάβουν να κάνουν δεντρόσπιτο. Όλα αυτά, θα ήταν χαρά μου αυτή. Αλλά... Θα ήταν ωραίο γιατί θα παίρναμε ιδέες πώς βλέπει το παιδί το δεντρόσπιτο. Εγώ δηλαδή, επειδή μου το ζητάς αυτό, να το πω στις ανιψιές μου ότι να μου ζωγραφίσουν ένα δεντρόσπιτο, αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβαιναν τώρα να το κάνουν. Ωραία, τότε με τα σχόλια, εσύ ξέρεις, όποιος κάνει. Εγώ όταν θα, αύριο θα κοινοποιήσουμε την εκπομπή, θα γράψω ότι μπορείτε να μας στείλετε ένα δεντρόσπιτο ζωγραφισμένο και θα γίνει κλήρωση την Κυριακή το βράδυ για να μπορέσουν να προλάβουν Σαββατοκύριακο να ζωγραφίσουν κάτι. Ωραία. Άμα νομίζεις ότι μπορεί να γίνει, εμένα θα ήταν χαρά μου για να πάρεις και εσύ κάποιο feedback από το δεντρόσπιτο και πίσω οι άνθρωποι που σε ακολουθούν και να χαρούμε γενικά. Ναι, γιατί θα το κάνουμε, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε να το πούμε ότι δηλαδή και να θέλει κάποιος δεν προλαβαίνει το στείλει. Όχι τώρα, δεν το είπα για τώρα, απλώς... Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 5 μέρες... Μέχρι την Κυριακή, ρε παιδί μου, να μας στείλετε, που να πάρουμε και ιδέες πώς τα παιδιά βλέπουν ένα δεντρόσπιτο. Βεβαίως. Πώς, δηλαδή, εγώ τώρα αυτό θα τους πω στα κορίτσια και γενικά έτσι θα το αναρτήσω, ότι θέλω να μου ζωγραφίσετε ένα δεντρόσπιτο, πώς το βλέπουν. Και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν, ναι. Εγώ θα το πω και στην τάξη... Το απόγευμα πιο μετά που θα έχω, δηλαδή θα τη βάλω για να ακουστεί, για να συμμετέχει πολύ κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, να ρωτήσω, ένα παραμύθι, τώρα εμένα με καίει αυτό, γιατί πόσο διευρύνει την αντίληψη ενός παιδιού? Πάρα πολύ. Το παραμύθι είναι ζωή, είναι δημιουργικότητα, είναι φαντασία, έχει τον πλούτο των λέξεων και το παιδί είναι παιδί. Αποδέχεται το κάθε τι που θα δει στο παραμύθι και θα του δώσεις και θα κάνει και προχωράει. Δεν είναι σαν τους μεγάλους, είναι ελεύθερο να κάνει το κάθε τι. Αυτό λοιπόν είναι να δώσεις μέσα από το παραμύθι κάποια σποράκια, κάποια κίνητρα, έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να διευρύνει τη φαντασία του και να δημιουργήσει το δικό του κόσμο, να δημιουργήσει τις δικές του λύσεις ανάλογα με τις δυσκολίες που έχει, τα προβλήματα.
να βρει τους βοηθούς του μέσα από το παραμύθι που μπορεί να είναι η μαμά, ο μπαμπάς, το αδερφάκι του ή και ο ίδιος το εαυτός και να προχωρήσει σε αυτό το μαγικό κόσμο που λέμε ζωή και στην καθημερινότητα. Έτσι. Συγγνώμη. Η δική σου έμπνευση για αυτό το παραμύθι, πώς ήταν, ποια ήταν η πηγή έμπνευσή σου που σου ήρθε να γράψει το Δεντρόσπιτο, τι ήταν αυτό που σε κίνησε να το ξεκινήσεις αυτό? Κοίταξε, εγώ είμαι βαθιά υποστηρικτής του περιβάλλοντος. Έχω κάνει πάρα πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα και στο σχολείο που ήμουν και γενικά και στην προσωπική μου ζωή έχω κάνει πολλά χρόνια με τους προσκόπους, με το National Geographic. Έχω μακρύ δρόμο που ασχολούμαι με περιβαλλοντικά και με την φύση και τη λατρεύω γιατί πιστεύω ότι η φύση μας μιλάει, μας στέλνει μηνύματα, μας βοηθάει να εκτονωθούμε, να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Και πάνω εκεί και από αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και θέλοντας να δώσω κάτι στα παιδιά, έστω σαν εικόνα, μέσα από τη φαντασία, μέσα από το μυαλό, Ίσως γιατί γιατί τα βλέπεις παιδιά είναι πάρα πολύ πιεσμένα σήμερα και αυτό από τα και πολύ προβλήματα. τσιμεντωμένα και Αυτό πολύ ακριβώς. τσιμεντωμένα. Ναι. Από τα προβλήματα και της κοινωνίας και αυτά που αντιμετωπίσουμε με τους εγκλισμούς. Οπότε Όχι, χρειάζεται τσιμεντωμένα λίγο η εννοώ δεν φαντασία υπάρχει του πια η μυαλού. αλάνα να παίξουν, να... Δεν υπάρχει Μπράβο, δεν τόση. έχουν πού να εκτονωθούν τα παιδιά. Γιατί εκτός των πολλών υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που περιορίζουν τα παιδιά. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι ότι η πόρτα του σπιτιού μας δεν ήταν κλειστή, ήταν πάντα ανοιχτή και μπαινοβγαίναμε και έπαιζα μέχρι το βράδυ. Αυτά νομίζω δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν τα κλειδιά Δεν στην πόρτα υπάρχουν που σήμερα. είχαμε παλιά και αυτά δεν υπάρχουν καθόλου. Εδώ κοιμάσαι και ξυπνάς 10 φορές γιατί φοβάσαι μην έρθουν και σε σφάξουν την ώρα που κοιμάσαι. Ασφαλώς. Εγώ που δεν φοβόμουν τίποτα το έχω πάθει τώρα αυτό. Ναι. Είναι πιο κλεισμένα τα παιδιά, δεν έχουν και τα έχουν περιορίσει και στο πολύ ηλεκτρο... Μίλησέ μου γι' αυτό. Μίλησέ μου γι' αυτό με το Έχει ένα ηλεκτρονικό. υπεραυτό και ιδιαίτερα βοηθάει σε κάποιες καταστάσεις, αλλά δεν είναι για μόνιμη κατάσταση. Έχει ένα υπέρ, εγώ Τώρα βλέπω ιδιαίτερα παιδιά. τον τελευταίο καιρό που τα παιδιά είτε με τις διαδικτυακές τάξεις είτε με το να ξεκουραστούν, γιατί παλιά λέγανε θα ξεκουραστώ και πηγαίνανε στον υπολογιστή ή πηγαίνανε να παίξουν ένα παιχνίδι. Καιρός είναι μέσα από αυτό που μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό γιατί σου δίνει το κίνητρο και στο γονιό ακόμη που θα ασχοληθεί διαβάζοντας με το παιδί αυτό το παραμύθι, να πάρει το παιδί του και να βγει έξω. Ναι. Ας πούμε, εκεί που περιγράφω ότι η παρέα από τα ζωάκια πάνε στο δάσος. Ας το πάρει το παιδί τώρα, ας είναι και εγκλισμός, να πάνε μία βόλτα, να δει το παιδί στο πιο κοντινό άλσος, να ψάξουν μαζί, να εξερευνήσουν, να ζήσουν μαζί, έστω μία ώρα, 2 ώρες, όσο υπάρχει περιθώριο, να Μα άμα βοηθήσει δεις το τα παιδί. μωρά, τα βγάζουμε στο πάρκο. Τώρα εγώ πηγαίνω σε ένα πάρκο εκεί δίπλα από το σπίτι μου και Ναι. βλέπεις είναι τα σκυλάκια και έρχονται και τα μωράκια και τα μωράκια σκύβουν και παίζουν με τα μυρμηγκάκια, παίζουν με τα χορταράκια, παίζουν με τα σαλιγκαράκια τα μικρά. Δηλαδή γνωρίζουν πραγματάκια απλά. Που Ναι, είναι ένα ναι. παρκάκι. Σκέψου τώρα να πας σε ένα δάσος του Χαϊδαρίου λέμε τώρα ή πώς το λένε στο Εγάλεο εκεί. Είναι πολύ ωραία εκεί πέρα. Έχει πιο πολύ να δει τις πέτρες, να δει τα χώματα, να δει τα λουλούδια, τα φυτά. Μαθαίνεις κιόλας. Καλά για το του Χαϊδαρίου δεν το συζητάω. Είναι βιότοπος εκεί. Είναι πολύ, εκεί έχει να μάθει πάρα πολλά ένα παιδί. Μακάρι οι γονείς να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά. Και είναι ωραίο και έτσι σκέφτηκα για να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, να φτιάξω το δεντρόσπιτο Είναι και άρα για να ιδιαίτερα. περάσεις και ένα μήνυμα στα παιδιά για το περιβάλλον, συν στους γονείς συμβουλή ότι πηγαίνετε τα παιδιά στη φύση.
Όχι περισσότερο σαν συμβουλή, να μην το πούμε έτσι Ολυμπία, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να το πάρει ο καθένας. Απλώς Σαν ότι είναι πρόταση. πολύ καλό ένα Σαν κίνημα. πρόταση. Ναι, μία πρόταση. Ότι είναι καλό τα παιδιά να βγουν στη φύση για να γνωρίσουν και αυτό το κομμάτι και να ζήσουν όσο μπορούν και με τις δυνατότητες και με αυτά τις καταστάσεις που υπάρχουν σήμερα, να δουν, να γνωρίσουν τα πάντα. Ας πούμε, υπάρχουν μικρά παιδιά που δεν ξέρουν, δεν έχουν δει ποτέ κότα, δεν έχουν δει μία πάπια. Αυτό ξαναπέστο, ναι, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ζωντανά, δεν έχουν πάει Το σε. έχω ακούσει από παιδάκι αυτό, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πρέπει να ζήσουν. Πώς θα διευρυνθεί το Ναι, το πνεύμα. πνεύμα, πώς θα αποκτήσουν γνώσεις, τη φαντασία, την ευελιξία της. Γι' αυτό τα περιμένουν όλα έτοιμα να τα δώσεις. Έτοιμη και τη λύση του τέλους του παραμυθιού, έτοιμη και τη δουλειά τους, έτοιμο και εκείνο, και άμα δεν είναι κάτι έτοιμο, τα χάνουν, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, Ναι, δεν αλλά η μπορούν. ζωή δεν μας τα έχει έτοιμα και πολύ καλά κάνεις και το περνάς αυτό το μήνυμα Και ότι είναι από μια μικρά. διαδικασία, ξέρεις, Ολυμπία, δηλαδή πρέπει από μικρό να το βάζεις αυτή τη διαδικασία της εξερεύνησης, της αναζήτησης, να βρεις λύσεις για να γίνει ένα αυτόνομο παιδί μεγαλώνοντας. Έτσι, μπράβο. Είναι μεγάλη διαδικασία αυτή. Αχ, τι ωραία που μας τα λες. Και η παρέα δικιά σου είναι πάρα πολύ όμορφη. Η αλήθεια είναι να πούμε και στον κόσμο ότι έχουμε και κάποια τραγουδάκια, αλλά λόγω τώρα επειδή είμαστε εξ αποστάσεως δεν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε και να τα ακούσουμε. Και τα τραγουδάκια άλλωστε μιλάνε για όλα αυτά που λέμε τώρα μαζί. Δεν είναι τραγουδάκια που είναι όπως το ψιθυρούλι που έπρεπε να τα ακούσουμε γιατί ήταν μέσα στο ψιθυρούλι. Δεν είναι έτσι. Είναι τραγουδάκια που εμείς τα βρήκαμε και είπαμε να πλαισιώσουμε, έτσι δεν είναι. Ναι, αυτό Άρα ακριβώς. μην σκάω και στεναχωριέμαι. Εντάξει, Γιατί λέω να όχι, μην ακουστεί το παραμυθάκι, ξέρεις, αυτό σκεφτόμουν. Αλλά αφού δεν είναι μέσα του παραμυθιού δεν μας. όχι. Όχι, απλώς ήθελα να τα, ξέρεις, στο πλαίσιο να πλαισιώσουμε και να Θα τα μπορούμε ανταλλάσσουμε όμως να τα και προτείνουμε να στους γονείς. περάσουμε ωραία με μουσική, γιατί επίσης τη μουσική τη λατρεύω, είναι μέρος της Το ζωής μου και της. ξέρω και γι' αυτό την έχεις πάντα στα παραμύθια σου και πάντα και στις παρουσιάσεις σου πάντα έχεις μουσική υπόκρουση και ποιήση Είναι ένα και... άλλο αγαπημένο μου κομμάτι, Μπράβο, η μα μουσική. αφού αγαπάς την ποιήση αγαπάς και την... και τη μουσική, το ένα πάει με το άλλο. Ναι. Θα μπορούσαμε όμως να τους προτείνουμε τα τραγούδια που μου είπες, ώστε να τα βάλουν, να τα ακούσουν και οι γονείς να τα ακούσουν και τα παιδιά να τα... Βεβαίως, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι αυτά που βρήκαμε, έχουν να μιλάνε περίπου για αυτά που μιλάει και το παραμύθι, για την διαφορετικότητα, τη φιλία, το δεντρόσπιτο, το περιβάλλον και όλα αυτά. Το ένα είναι ένα δάσος μαγικό, είναι το παιδικό τραγούδι αυτό, Ναι. το άλλο είναι στου ονείρου μου την άκρη. Ναι. Αυτό είναι του Αλκίων. Αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι και το σκέφτηκα να μπει για να δείξουμε ότι όπως τα ζωάκια που βρήκαν ένα καμένο δάσος και προσπάθησαν όλοι μαζί να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, είναι σαν ένα όνειρο και εμείς θέλουμε να ονειρευόμαστε να φτιάξουμε κάποια πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας και θέλουμε κίνητρο, θέλουμε όθηση να τα κάνουμε. Οπότε στον όνειρο μου την άκρη είναι κάπου εκεί η απάντηση του τραγουδιού. Είναι το δεντρόσπιτο, είναι μια καινούργια αρχή. Α, μπράβο. Ναι. Γι' Και αυτό ένα το σκέφτηκα άλλο να το που βάλω. έβαλες, το τραγούδι στην εκδρομή. Ναι, είναι για το δάσος, για το περιβάλλον, αυτά που σου είπα. Είναι κάποια τραγουδάκια για το περιβάλλον. Και βέβαια της Αλεξίου, Ναι. που μιλάει για τη φιλία. Φίλοι.
η πιο καλή μας φίλη. Και αυτό βέβαια είναι για τη φιλία και αυτό επειδή μιλάς για τη φιλία μέσα στο παραμύθι, ε. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το προτείνουμε. Και τα αερικά, για πες μου έτσι τη σκέψη σου, του Αλκίνου Ιωαννίδη. Είναι και αυτό έχει να κάνει με τη φιλία και όλα αυτά που είπαμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω εσύ πώς το εκλαμβάνεις αυτό το τραγούδι, αν το έχεις ακούσει καθόλου. Το έχω ακούσει, σαν αερικά. Είναι το μαγικό, το παραμυθένιο, το ονειρικό, η φαντασία που γεννιέται. Ότι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία μέσα από κάποιες καταστάσεις, μέσα από το παραμύθι. Ναι. Όπως τα παιδιά. Και όλο αυτός ο μαγικός κόσμος του παραμυθιού μας φέρνει αντιμέτωπους με καταστάσεις, περιπέτειες, με τους ήρωές μας, με τους βοηθούς τους, με μια ευχάριστη ή όχι τόσο ευχάριστη κατάσταση τελική, την οποία μπορούμε εμείς να επιλέξουμε. Ωραία. Ποια θα είναι η κατάσταση και όποια και να είναι η κατάσταση, είναι αποδεχτή, γιατί είναι η δικιά μας. Το δικό μας τέλος που θέλουμε να δώσουμε. Και έτσι αφήνεις και στα παιδιά το περιθώριο να δώσουν το δικό τους τέλος. Ναι. Σ' αγαπώ πολύ γιατί με κάνεις να νιώθω σαν παιδί έτσι. Δεν έχω άλλη ερώτηση έτσι επίσημη να σου κάνω. Άλλο από αυτές που θα σου κάνω τώρα πιο προσωπικές δηλαδή. Πιο προσωπικές από αυτές. Όλα τα είπα. Όλα τα είπες για σένα. Ευχαρίστω σε ό,τι θέλεις, Ολυμπία. Θέλω να σου πω ότι πιο προσωπικές τι εννοώ, ότι αυτή τη χρονιά που ήμασταν έτσι κλεισμένοι. Βέβαια θα μου πεις εγώ, Ολυμπία, δούλευα και το βιβλίο μου αυτό. Το τελειοποιούσα, είχα να ασχοληθώ. Δημιούργησες και κάτι άλλο? Γέννησες κάτι άλλο? Να το πιο προσωπικό. Πάρα πολύ πονηρή και πάντα δεν σταματάω να γράφω. Αυτό το ξέρεις. Μ' αρέσει να γράφω. Δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής μου δεν φαντάζομαι να κάνω κάτι άλλο. Έχω αρχίσει και γράφω κάποια πράγματα τα οποία είμαι σε άλλα στην πορεία και άλλα είναι τελειωμένα, αλλά δεν βιάζομαι γιατί ακόμη, ξέρεις, δεν έχω ζήσει ακόμη ούτε το δεντρόσπιτο ακόμη και θέλω είναι να... Είναι σαν να έχεις κάνει ένα μωρό και να είναι στο μυευτήριο και να μην το έχεις πάρει ακόμα, ε. Ποιο? Το δεντρόσπιτο είναι σαν να έχεις κάνει ένα μωράκι και έχει μείνει στο μυευτήριο και εσύ δεν το έχεις πάρει ακόμα. Έτσι κάπως. Να το χαρείς, να πάρεις το παιδί στο σπίτι να αλλά το χαρείς. Αλλά είμαι χαρούμενη, ξέρεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορώ και μιλάω για αυτό το βιβλίο και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να είχαμε και κάποιες ερωτήσεις και από τον κόσμο που μας ακούει. Πάρα πολύ. Είχα προτείνει μάλιστα και για το βιβλίο και σε άλλους φίλους και στον εκδότη να φτιάξουμε και από εικονογράφους νέους ή παλιούς πιο έμπειρους κάποιες εικόνες σε αντιπαράθεση με αυτές που είναι του βιβλίου και είναι από τα παιδιά. Όπως τις βλέπει ο καθένας. Να σου πω κάτι. Εμένα έτσι όπως μου το λες τώρα είναι μια εργασία που θα την προτείνω εγώ τώρα. Όπως για το δεντρόσπιτο που σου είπα. Μπράβο, να ναι. Ναι. Έτσι είχα προτείνει και εγώ. Αυτό είναι ωραία εργασία. Είναι εργασία αυτό. Θα πρέπει να το κάνουμε σαν εργασία σε ένα δημοτικό. Εμείς τώρα εκεί που είμαστε μπορώ να το προτείνω και να πω κορίτσια, πάρτε το παραμύθι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να... Δούμε εμείς πώς θα το φτιάχναμε, πώς θα απαντούσαμε. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Θα την προτείνω κι εγώ στην τάξη, σαν εργασία, σαν project. Και
Χαίρομαι πολύ. Και μία άλλη κοπέλα η οποία τώρα φτιάχνει, αυτό ήταν το πιο χαρούμενο που μου έτυχε μέσα στην καραντίνα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Ειρήνη. Μόλις μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες ανοίγει ένα παιδικό σταθμό που φαντάζεσαι πώς το λένε και Δεντρόσπιτο. τρελάθηκε. Ναι, και τρελάθηκε όταν είδε και άκουσε για το βιβλίο και είμαστε και δυο χαρούμενες. Βέβαια, γιατί εσύ θα μπορείς να πας και εκεί, να παρουσιάσεις το βιβλίο στον υπηαγωγείο μόνη σου, με τα παιδιά, να το δουλέψουν τα παιδιά. Τα παιδιά θα Βεβαίως. ταυτιστούν με αυτό το παραμύθι, γιατί είναι τον υπηαγωγείο που πάνε και μαθαίνουν. Είναι η πρώτη τους κοινωνία. Κατάλαβες τώρα πόσο Ναι. σημαντικό είναι για τα παιδιά αυτό. Και επίσης και ένα άλλο παιδικό σταθμός, το Τόπουγκαν, Τσουλήθρα λέγεται στα ελληνικά. Πήραν το βιβλίο και θεωρώ ότι τώρα βέβαια τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο. Δεν ξέρω τι έκαναν, πάντως ήταν ενθουσιασμένοι γιατί έδιναν κίνητρο στα Κοίταξε να παιδιά δεις, υπάρχουν να εργασίες που δεν σκεφτούν μπορούν και να να δημιουργήσουν. γίνουν τώρα εξ αποστάσεως. Δηλαδή, χειροτεχνίες, τέτοια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν. Καλά, εντάξει, Εμείς τώρα, ναι. ας πούμε, θα φτιάχναμε μάσκες. Το Θα ξέρω. κάναμε τέτοια για τις απόκριες. Τώρα δεν γίνονται. Δεν γίνεται. Τώρα μόνο προφορικά και τι να πεις το παιδί προφορικά. Ασφαλώς. Και ό,τι έχεις έτοιμο να του δείξεις στην κάμερα και να του πεις πώς μπορεί να το Ή μπορεί κάνει, να να... δημιουργήσει μόνο του, εξ αποστάσεων. Μπορεί Ναι, να ό,τι δημιουργήσει. μπορεί να κάνει από μόνο του, έτσι, ξέρε, εντάξει, άμα δεν δουλεύει και η μαμά, που συνήθως τώρα οι μαμάδες είναι και εκείνες στο σπίτι, ψιλοβοηθάνε. Βέβαια αυτό, λίγοι δάσκαλοι το κάνουνε. Ενώ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το κάνουν πολλοί δάσκαλοι για να μην βαριούνται τα παιδιά. Ένα άλλο που είναι μήνυμα. Τώρα τα παιδιά, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κουράζονται με το να είναι πάρα πολλές ώρες στην οθόνη. Ναι, Άρα θα βέβαια και πρέπει... ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά δεν μπορούν πάρα πολύ. Ωραία, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός λοιπόν αυτό, γιατί τώρα στο λέω αυτό σαν κουτσομπολιό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μάλλον δεν ξέρουν, νομίζουν ότι είναι εισηγητές. Και δεν σταματάνε. Και βλέπεις το παιδί και κάθεται. Εγώ μου έχουν στείλει φωτογραφίες τα παιδιά τους και στο λέω. Εντάξει, Βλέπεις το παιδί κοίταξε, και μπορεί να χαζεύει προσπαθεί, γιατί και μου έτυχε και κοιμάται. εμένα, έκανα τηλεκπαίδευση το καλοκαίρι που μας πέρασε στην πρώτη καραντίνα. Μπορεί να τύχουν, γιατί τα παιδιά είναι μικρά και κουράζονται και μπορεί να ξαπλώσει, μπορεί να κάνει Πώς όμως το όσο και παιδί το κάνεις να να χτυπιέται μην ο ξαπλώσει. εκπαιδευτικός από το... Όσο να χτυπιέται, ξέρεις, ο εκπαιδευτικός από την οθόνη και να κάνει πολλά πράγματα και ωραία πράγματα, αλλά είναι οι ώρες οι πολλές που σε υποχρεώνουν να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ Δεν πιστεύω ότι θέλω να αν ο προκάλει εκπαιδευτικός δίνει στα εκπαιδευτικά. παιδιά και κάνουν πράγματα, δηλαδή μου λέγε μία συνάδελφος ότι μπήκε μέσα από το σπίτι, μέσα από τη δουλειά και είδε, λέει, το γιο της το μικρό να φοράει τα μπαλάκια του δέντρου στα αυτιά, να κάθεται μπροστά με τη δασκάλα εκεί και οι άλλοι του τάξη και χορεύαν και τραγουδάγανε και τέτοια. Και το παιδί μου λέει είναι μέσα στην τρελή χαρά. Το διασκεδάζει το μάθημα. Ναι. Γιατί και η δασκάλα δεν τους πιάνει ντουρουντουρουντουρουντουρουντουρου να Ω, ναι, κοιμηθούνε. συνέχεια έτσι όχι. Πρέπει να το βάζεις και αυτό στη διαδικασία. Λίγο να εκτονώνεται, να κινείται, να... Ναι, να βρεις Για να μην μια... κοιμηθεί θα πρέπει να συμμετέχει. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω και μένα τώρα που κάνω μαθήματα, όταν έχω κάποια δασκάλα που μιλάει, 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 μιλάει και δεν μας κάνει ερώτηση, απλά μας λέει εντάξει, εντάξει. Βαριέσαι. Ναι. Ακούς κάποιον απλά και μιλάει και βαριέσαι. Είναι πως... Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το δεντρόσπιτο είναι και ένα σύγχρονο παραμύθι λόγω κατάστασης. Δηλαδή το δεντρόσπιτο θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός να το δούλευε τώρα μέσα από αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, Θα μπορούσε να έχει την ναι. αλληλεπίδραση με τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Θα τους έλεγε παιδιά ζωγραφίστε μου, θα του δείχνα. Δηλαδή και από μακριά γίνεται... Πάρα πολύ καλή δουλειά και εξ αποστάσεως με αυτό το παραμύθι.
Γενικά είναι για όλους. Για όλους, γιατί σου είπα τα μηνύματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Όπως μπορούμε κάθε τι στη ζωή μας και Μπορεί αυτό λοιπόν να το πρέπει, θέλω χρησιμοποιήσει να το ένας μεταδώσω στα εκπαιδευτικός. παιδιά ότι τίποτα δεν είναι άχρηστο, όλα μπορούν να έχουν κάποια χρησιμότητα και κάπως να τα αξιοποιήσουμε και κάτι να μάθουμε από αυτά. Αυτό είναι λοιπόν και το νόημα αυτού του παραμυθιού, ότι πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να, αν θέλουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα, να αυτονομηθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε, να προχωρήσουμε, να βάλουμε μπρος τον εαυτό μας να προχωρήσει. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Αν Και εγώ και είχαμε να παίξουμε τα τραγούδια και γι' αυτό έτσι... Εκτός κι αν έχεις να μου πεις κάτι άλλο που θα ήθελες να μεταφέρουμε και το έχουμε ξεχάσει τώρα. στον κύριο Πλούταρχο τις ευχαριστίες μου και πάλι και σε όλο τον εκδοτικό οίκο και σε όλη την προσπάθεια που έκαναν Εγώ για έτσι την λίγο που προώθηση χάζεψα στην ιστοσελίδα... μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, ξέρεις τώρα, Έτσι όπως χάζεψα την ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου του κύριου Κεφαλά, είδα ότι έχει κάνει πολύ ωραίες εκδόσεις. ναι. Τώρα δεν θυμάμαι να πω έτσι βιβλία, γιατί έλεγα πω κοίτα πόσο ωραία πράγματα έχει εκδώσει και τι ωραία δουλειά κάνει. Και κάνει και ωραία αφιερώματα και αγαπάει και πολύ την Κεφαλονιά Ναι, και είναι την από προφή. εκεί. Το ξέρω, το κατάλαβα, είναι Κεφαλονίτες. Λοιπόν, αλλά έχουν κάνει έργο όμως που θα μείνει για την Κεφαλονιά, νομίζω. Βέβαια. Έχουν κάνει ιστορικό έργο, είδα. Έχει κάνει ωραία αφιερώματα. Ναι. Από μέρος μου, δηλαδή, θέλω να του πω ότι συγχαρητήρια, παρόλο που δεν έχω ακόμα ψάξει, εξερευνήσει όλο τούτο. Αλλά από το λίγο που είδα ότι έχει κάνει ωραία, σταθερή δουλειά. Δεν ξέρω αν ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Και Δεν πάει. ξέρω, Όχι. Έτσι πάντως όπως είναι φαίνεται ότι είναι κάτι σταθερό που ήταν, δηλαδή ότι γεννήθηκε από την Κεφαλονιά, πώς να σου το πω. Ναι, συνήθως οι άνθρωποι εκεί είναι άνθρωποι του πνεύματος που θέλουν να προχωρήσουν, να εξελιχθούν. Είναι κάτι ανάλογο με το βιβλίο που λέω. Θέλεις να πεις Αυτό ότι... βλέπω στα μάτια του κύριου Πλούταρχου, έναν άνθρωπο που θέλει να γίνει, να βρει λύσεις, να βρει τρόπους, να προχωρήσει, να, και ευαίσθητος και δυναμικός και σκληρός, όλα αυτά. Τα έχει όλα. Ναι. Ωραία. Να είστε, Ολυμπία μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα Ξέρεις τι δυνάμει. θα ήθελα να τονίσω, ότι αυτό το παραμύθι είναι ένα εργαλείο για έναν εκπαιδευτικό, ένα παραμύθι για ένα γονιό να το πει στο παιδί του και μαζί με το παιδί του να έχει το χρόνο και να κάνουν πράγματα μαζί. Δηλαδή, δεν είναι ένα παραμύθι που απλά το διαβάζεις μια φορά και τελείωσε. Είναι ένα παραμύθι που πρέπει να το δουλέψει μαζί ο γονιός και το παιδί και έτσι ο γονιός να έχει... Ξέρεις, στη σημερινή εποχή δεν δίνουμε χρόνο στα παιδιά μας. Δεν έχουμε το χρόνο. Και νομίζω η ευλογία σε αυτή την καραντίνα ήταν αυτό. Ότι βρήκαμε τα παιδιά τους γονείς, οι γονείς τα παιδιά, έτσι δεν είναι... Πολλά Ναι. παιδάκια είπανε, άκουγα πολλές τραγουδίστριες, ηθοποιούς και αυτά που λέγανε «Αχ, ευτυχώς έχω τη μαμά μου, έχω τον μπαμπά μου, τους βλέπω, παίζω». Είναι και αυτό σημαντικό πολύ. Έτσι. Γιατί γνωρίσαμε τους ανθρώπους που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι. Να δούμε δηλαδή... Απλώς η ζωή, ξέρεις, και η καθημερινότητα σε αποξενώνει. Οπότε θεωρώ ένα θετικό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας ήταν ότι Εγώ βρεθήκαν νομίζω ότι μαζί. υπάρχουν, άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, γιατί στην πρώτη καραντίνα είχα πάθει κατάθλιψη εγώ. Άρχιζα Ναι. και έκανα, ναι, εξωσωματικά,
μέσα από τα μαθήματα που έκανα όμως και άρχισα και έφτιαχνα την ψυχολογία μου, άρχισα να βλέπω τα πράγματα και λέω, κάτσε ρε παιδί μου, τι θα τρελάθω εγώ τώρα, δεν γίνεται. Εγώ έχω αρχίσει, έβγαζα σπηριά, καλόγερους, μιλάμε για εξανθήματα, δε. Λέω, τι να κάνω. Άρχισα και βλέπα την απλότητα, τα ωραία. Τι είναι το ωραίο, ότι κάθομαι σπίτι μου και κάνω δουλειές με την ησυχία μου, μία-μία δουλειά που δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Κάθομαι, διαβάζω περισσότερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Διαβάζω περισσότερο, δηλαδή δεν είμαι μόνο δουλειά, σπίτι, ανοίγω. Βλέπουμε τους δικούς μας περισσότερο. Έχουμε εμείς το χρόνο να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και να γράψουμε και όλες αυτοί που γράφουν, να εμπνευστούμε, να ζωγραφίσουμε. Έχω μια φιλή τραγουδίστρια που αυτά που είχε ζωγραφίσει στην καραντίνα την είχα φέρει εδώ σαν τραγουδίστρια. Της έστειλα μήνυμα την επόμενη φορά, της λέω θα σε φέρω σαν εικαστικό. Έχω πάθει πλάκα. Πότε τη λέω είναι ζωγράφος εσύ, είναι φοβερά αυτά που κάνει, Ρόζα μου, φιλάκια πολλά, αν μας ακούς. Έχει κάνει φοβερή δουλειά. Έχω τρελαθεί. Αυτά είναι τα θετικά. Δεν σταματάει. Ναι. Άρα πρέπει να δούμε και τα θετικά. Πάντα βρίσκει τρόπους να ξεφεύγει. Ο άνθρωπος που έχει καλλιτεχνική και ευαισθησίες και γενικά η τέχνη και η γνώση βοηθάει στο να ξεφύγουμε από βαλτές καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Η ώρα πέρασε εν τέλει, πήγε παρά 10. Αλήθεια, ούτε που το κατάλαβα. Ούτε κι εγώ το κατάλαβα, πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ έλεγα πέρασε η ώρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έστω και έτσι από μακριά τα καταφέραμε. Και εγώ, Ολυμπία. Και εγώ, γιατί πάρα να πολύ. Πούμε ότι η παρουσίαση ήταν να γίνει πολύ πιο νωρίτερα, μας κλείσανε, μας κάνανε, το ακυρώσαμε, το ξανανανεώσαμε, το ξανακυρώσαμε. Τώρα βέβαια εγώ θα ήθελα την Νάντια, την επόμενη φορά που θα είναι εδώ, θα είναι... Νάντια, ξέρεις, το ονειρεύομαι, έτσι κάνω ένα κλικ. Θα τελειώσει όλο αυτό και θα κάνεις μια μεγάλη παρουσίαση. Και μετά θα έρθεις εδώ, μάλλον πριν κάνουμε τη μεγάλη παρουσίαση, θα έρθεις εδώ για να τη βγάλουμε προς τα έξω. Πάντα έρχομαι, Ολυμπία, και το ξέρεις πολύ καλά και σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Μ' αρέσει γιατί στην εκπομπή σου μιλάμε ελεύθερα, χωρίς συγκεκριμένα και τυποποιημένα πράγματα, και λέμε την αλήθεια και αυτό που αισθανόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Ο διαγωνισμός μας θα ξεκινήσει, θα τα φτιάξω το πρωί και θα τα ξεκινήσω. Ωραία. Να είστε ωραία, καλά, θα σας ενημερώσω. Θα μιλήσουμε και εμείς και θα πω και για το διαγωνισμό. Εγώ σήμερα θα μιλήσω και για σαν εργασία, θα σε ενημερώσω. Γιατί θα πρέπει να συμμετέχεις σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ πολύ και σας που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ και όσοι μας άκουσαν, τους ευχαριστώ διπλά. Να είστε καλά. Και να έχουμε ένα παραμυθένιο απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κάνει. Αγαπάμε τον Πρόσπιτο. Γεια σας. Γεια.